ευλογία της Μητρός του Θεού, της Παναγίας σου Μελά, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ξενάγηση στον ορεινό πόντο. Θα αφήσουμε την όμορφη παραλιακή ποντιακή γη και θα ανεβούμε ψηλά στα βουνά και τα ρασία, να γνωρίσουμε την Κρόμνη, την Ήμερα και τη Σάντα. Τούτος ο Ιερός Βράχος, το θρονί της Θεοτόκου, γνωρίζει τα μυστικά της Παναγίας του Μελά, την ιστορία που γράφτηκε με χρυσά γράμματα κάποιες εποχές, μα και με αίμα κάποιες άλλες. Τούτος ο βράχος άνοιξε τα σπλάχνα του και σφούγγισε τα δάκρυα της Παναγίας, καθώς έβλεπε την καταστροφή και την ερήμωση, και μας τα δίνει σήμερα, σταλαγματιά σταλαγματιά, για ευλογία και παρηγοριά. Θα περάσουμε για λίγο από τη Γαλλίαινα, τον Άι Γιώργη τον Περιστεραιώτα, να του απευθύνουμε ρωμαϊκό χαιρετισμό, να ακούσει ο τροπεοφόρος το απολυτίκιό του, και κατόπιν θα αφήσουμε τα ειδόνια να του ψέλνουν και εμείς θα αναχωρήσουμε για την πολυτραγουδισμένη Κρόμνη. Παριάδρη, κοντά στα 2.000 μέτρα υψόμετρο, μέσα σε μια ζεστή αγκαλιά που δημιουργούν οι κορυφές Κουλάτ, Άιν Ζαχαρέας, Γιαλονομίτ, Αηλιάς και αναπαυμένη η Κρόμνη. Η Κρόμνη με τα κρύα τα νερά, τις εννέα ενορίες της και τα απάμπολα παρεκκλήσια. Η πλάκα ετούτη, φτιαγμένη από τον Κρομνέο Βαφιάδη Χαράλαμπο, ήταν τοποθετημένη αρχικά κάτω από τον Τρούλο της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντας. Το 1860, ο Κρομνέος εργολάβος Χατζή Μουράτ Βαφιάδης την απέσπασε κρυφά και τη μετέφερε στην Κρόμνη. Το 1924 μεταφέρθηκε στην Ελλάδα, στο ναό του Αγίου Γεωργίου της Ρωτώντα, στη Θεσσαλονίκη. Η άμπελος συμβολίζει την επικράτεια των Κομνηνών, ο λαγός τον επιδρομέα και ο αετός το έμβλημα των αυτοκρατόρων που κατανικούν τους εχθρούς. Η αδελφό της Κρομνέων την έχει σήμερα ως έμβλημά της. Για αυτούς που έζησαν σε αυτά τα μέρη, επωνύμους και ανωνύμους, ένα μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους, έξω από τον ιερό τούτο ναό του Αγίου Γεωργίου Σιαμανάντων. Ο ναός αυτός σήμερα λειτουργεί ως τζαμί. Η εκκλησία χτίστηκε επί Κομνηνών καταρχάς το 1260 με Τρούλο και Λίθινο Τέμπλο. Το 1831 καταστράφηκε και στη θέση του χτίστηκε νέος. Στην ενορία του Αληθινού, ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Εδώ τα λόγια περιτεύουν. Η ενορία του Αληθινού είναι η πιο πλούσια σε βλάστηση και καλλιέργειες σε σχέση με τις άγονες πλαγιές που υπάρχουν τριγύρω. Η εκκλησία αυτή το 1670 ήταν ήδη μοναστηριακός ναός. Αργότερα η έδρα του μοναστηριού μεταφέρθηκε στη ζωοδόχο πηγή Καστροτήχου.
χρόνια των Βυζαντινών εδώ υπήρχε κάστρο. Το 1842 μεταφέρθηκε η έδρα της Μονής από τον Αληθινό, εδώ, στη Ζωοδόχο Πηγή. Στον Καστρότυχο λειτουργούσε ένα σχολείο για τις ενορίες Μόχωρα, Αληθινό, Ταχματάντων και Σαράντων. Ο ιερός ναός του γενεθλίου της Θεοτόκου στη Μόχωρα. Γι' αυτόν τον ναό αναφέρει ο κύριος Γεώργιος Φερτινίδης στο βιβλίο του Κρόμνη, ωραίων κτίριων βασιλικού ρυθμού από μίμηση της εκκλησίας του Αγίου Γρηγορίου Τραπεζούντος. Είχε ψηλό καμπαναριό από πέτρινες κολόνες σε δύο πατώματα. Στο δεύτερο πάτωμα του καμπαναριού γινόταν οικοδονοκρουσία από μια μεγάλη καμπάνα βάρους 120 κιλών και από 6 μικρότερες. Όλες αυτές οι καμπάνες, κρεμασμένες στο θόλο του καμπαναριού, έστελναν τον ήχο τους με μελωδικότατους ρυθμούς σε όλο τον ορίζοντα της Κρόμνης. Ήταν το λίκνο των ποντιακών τραγουδιών. Κυρίως οι Κρομναίοι συνέθεταν δίστιχα. Τα ποντιακά δίστιχα παντού στον Πόντο τα έλεγαν κρομέτικα τραγωδίας και είχαν γραφτεί και τονιστεί αλλού. Η περιοχή αυτή ανέγινε εξακουστή, το χρωστά στην αγάπη όχι μόνο των κατοίκων της, μα και στην αγάπη όλου του Πόντου, που γνώρισε το έξοχο κλίμα της, τα κρύα νερά της, τα ολόφωτα τοπία της, που την έκαναν τόσο αγαπητή. Ήταν όμως και κάτι άλλο πιο πνευματικό. Ήταν ο αέρας της Λευτεριάς που ανέπνεε κανείς. Η Κρόμνη ήταν από τα λίγα χωριά, απόλυτα ελληνικό, χωρίς ίχνος Τούρκου. Άφοβα άνοιγε η ψυχή και το στόμα του Ρωμιού στον ελεύθερο αέρα. Οι Τούρκοι ηρωνικά την ονόμαζαν «Μικρή Ελλάδα». Σαν εσάς ψηλά ρασιά, πάντα χλωροφοράτεν, διαβαίνε χρόνια και καιρούς, καμίαν κι γεράτεν. Στην ενορία Σαράντων, ο Αεθόδωρον, ορατός από όλα τα σημεία της Κρόμνης και αοράτος μέσα στις καρδιές ολωνών. Ο Στρατιλάτης Άγιος ήταν ο άγρυπνος φρουρός της. Στις 8 Ιουνίου που πανηγύριζε, συγκέντρωνε κόσμο και έξω από τα όρια της Κρόμνης για να γιορταστεί η μνήμη του με αξέχαστο κρομέτικο πανηγύρι. Από τον Αεθόδωρον φαίνονται οι περισσότερες ενορίες της Κρόμνης. Από αυτές, η Μόχωρα, ο Αληθινός, η Τσαχματάντων μαζί με την Σαράντων αποτελούσαν το ανατολικό μεσημβρινό τμήμα της Κρόμνης με κοινό σχολείο στον Καστρότυχο. Υπέραν ενορίες ήταν οι Σιαμανάντων, Μαντζάντων, Φραγκάντων Στεφανάντων, Γλούβενα και Νανάκ. Ευσύ των ποπάδων, ας μπαίνω στην εκκλησία. Βαθύς συλλογισμός,
νοσταλγία των παλαιών καλών καιρών. Τα πάντα έρημα, όλα γκρεμισμένα. Αγαπητέ προσκυνητή, ποιος θα περιγράψει το βαθύ πόνο και την έκπληξή σου μπροστά στο θέαμα που αντικρίζεις. Σε αυτό το μεσουράνεμαν φανερός γίνεται ο ενθουσιασμός κάθε ποντίου επισκέπτη. Thank you.
Περπατώντας στο συνοικισμό Αλχαζάντων της Ανορίας Ιαμανάντων, συναντάμε το κονάκι του Σαΐτ Αγά, ενός κρυπτοχριστιανού της Κρόμνης. Μέσα στο σπίτι, στο υπόγειο, ο Αγάς είχε και εκκλησία. Οι κρυπτοχριστιανοί της Κρόμνης είχαν την προστασία των τερεμπέιδων αγάδων και δεν διέτρεχαν κίνδυνο. Πολλοί από αυτούς τους αγάδες ήσαν αρχιμεταλλουργοί στα μεταλλεία της περιοχής και είχαν πολύ μεγάλο κύρος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λόγω των προνομίων που απολάμβαναν οι Κρωμναίοι κρυπτοχριστιανοί, ήσαν συμπαγείς και ενωμένοι. Την πιστήν ανέλαξαν, την γλώσσα και νέσπαλαν, την γλώσσα και νέσπαλαν. Συγγενέ ποντιακά. Το παρεκκλήσι της μεταμορφώσεως του Σωτήρος του συνοικισμού Αλχαζάντων.
Ο ναός ήταν αφιέρωμα του Γεωργίου Λαζαρίδη εις μνήμη της κόρης του Γαλήνης. Ο αβάσταχτος πόνος των γονιών ξεκουράζεται με την ίδρυση του παρεκκλησίου όταν χάνουν την κόρη τους 23 ετών. Γράφει ο πονεμένος πατέρας: «Ο διαβάτε συμπαθός των τάφων θεωρείται και της θανούσης ευλαβός των βίων συγχωρείται. Ευδαίμων ότι έτυχε κηδείας Μακαρίας είναι Αρχαγγέλων εορτή 8 Νοεμβρίου 1899». Ο ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Φραγκάντων Στεφανάντων. Η ενορία Φραγκάντων καταλαμβάνει το βορειοανατολικό άκρο της Κρόμνης. Η εκκλησία είναι κτισμένη πάνω σε λόφο και φαίνεται σχεδόν από όλα τα σημεία της Κρόμνης. Είχε ψηλό καμπαναριό και όταν χτυπούσε η καμπάνα, ο ήχος της ξεπερνούσε τα όρια της Κρόμνης. Ο Άιαν Ζαχαρέας της Κρόμνης βρίσκεται στο βουνό Κουλάτ, βορειοανατολικά, πάνω από την Κρόμνη. Εκεί συνέκλειναν όλοι οι δρόμοι για Παναγία Σουμελά, Σάντα, Ματσούκα, Τραπεζούντα και ήταν ταυτόχρονα το κέντρο των εορταστικών εκδηλώσεων των Κρομναίων. Έξω από τον Άγιο Ιωάννη, από την ενορία των Φραγκάντων, μόνον ερείπια σώζονται. Και το αγαπάτε αλλήλους νίκησαν τη φθορά του χρόνου. Εμάς πεγενέθαμε και ζήσαμε σαούτα τα γιασμένα τα χώματα, όπου εθήκαμε αλειτούργητα τα ταφεία τα αποθαμενίων έμουν, και κλειδωμένα και χαλασμένα τα οσπίτια και τα εκκλησίες έμουν. Εμάς αούτα τα χώματα λαλούν εμάς.
στην Ελλάδα ζούμε. Κι ο νους και ο συλλογισμός εμουν και η ψή εμουν αούτα τα παλαιά φωλέα σαραεύνε, τα χαλασμένα τα φωλέας. Λίγο πιο χαμηλά από την Κρόμνη, στην ίδια περιοχή, συναντάμε την Ήμερα. Στην αρχή του χωριού θα αντικρίσουμε τον κατεστραμμένο ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μισοκρεμισμένη και που σήμερα χρησιμοποιείται ως στάβλος και αποθήκη, πρωτοχτίστηκε το 1673. Το 1870 επιδιορθώθηκε και το 1900 με 700 χρυσές λίρες ευπρεπίστηκε εσωτερικά. Οι εικόνες του τέμπλου ήταν έργο των Ιωασαφέων του Αγίου Όρους. Το τέμπλο ήταν σκαλιστό από ξύλο καρυδιάς. Ο μεγάλος κρυστάλλινος πολυέλαιος 54 λιρών είχε παραγγελθεί στη Βιέννη.
Να τι περιγράφει για τις τελευταίες μέρες ο μοναδικός εφημέριος της ημέρας, Παπαγιώργης Τανιμανίδης, στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των φώτων, αψηφώντας τις απειλές του Τούρκου συνταγματάρχη να μην τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Ανεβήκαμε στο καμπαναριό και στις 12 τα μεσάνυχτα αρχίσαμε να χτυπάμε τις 3 καμπάνες της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ήταν η τελευταία φορά που χτυπούσαμε τις καμπάνες της Παναγίας σε εκείνη την τελευταία λειτουργία της εορτής των Θεοφανίων του 1924. Την ώρα του χερουβικού μπήκε στην εκκλησία ο Τούρκος συνταγματάρχης με όλο το επιτελείο του. Πήρανε και ανάψανε κεριά μπροστά στους χριστιανούς που δεν πίστευαν στα μάτια τους. Μετά τη Θεία Λειτουργία έγινε ο Μέγας Αγιασμός. Δέχτηκαν να φωτιστούν και οι Τούρκοι και μετά φύγανε. Την επομένη 7 Ιανουαρίου κάναμε στο μοναστηράκι της ημέρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου την τελευταία λειτουργία με τις καλόγριες που τόσο μελωδικά έψαλαν. Εκεί κοντά στο μοναστήρι ήταν το σπίτι του Ιάκωβου Φωστηρόπουλου, από κάτω από το οποίο περνούσε το γάργαρο νερό που κατηφόριζε και πότιζε όλο το χωριό. Ακόμα και σήμερα τρέχει και το δροσίζει, μυρολογώντας τον ξεριζωμό. Αχ, η μέρα. Είναι λεπό το σπίτι μας, είναι ηλίκη βάξανε με. Είναι λεπό το καστρολίθος, καστρολίθος, και νολέ τα παρχαρόπας, είναι ηλίκη βάξανε με. Είναι όλα τα παρχαρόπας, φύγον και λάψηκα με τέμε. Να σε μπιέσον καστρολίθον, καστρολίθον, να πω κάρσιν έτερνα, να ηλίκη βάηξανε με. Ένα μπογκάρι τέρνα, ένα ηλίκη βάηξανε με. Ένα λεπάκι την ημέρα, την ημέρα, τα μουράτα με πέρνα, ένα ηλίκη βάηξανε με. Τα μουράτα με πέρνα, να ηλίκη βάηξανε με. Πέρα τα μουράτια, πέρα τα μουράτια. Είδαμε και την ημέρα, είδαμε και την χρόνη. Όλα τα τέκουγα, ασύ γεροντάδες τι παλιούς, όλοι αξίωσαμε η Παναγία και έρθα, είδα τα ποσούμα. Έναν τρανόν ευχαριστώ την Παναγία, τρανόν ευχαριστώ την Παναγία. Σαράντα χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τραπεζούντας, ανάμεσα στις οροσυρές Κούπα και Καζουκλή, συναντάμε την Εφτάκομη Σάντα. Η περιοχή της Σάντας, όπως το Σταυρίν και η Κρόμνη, υπαγόταν στο Καϊμακαμλίκι Αργυρούπολης του Βιλαετίου Τραπεζούντας, ενώ εκκλησιαστικά ανήκε παλιότερα στη Μητρόπολη Χαλδίας Αργυρούπολης, έπειτα στην Εξαρχία της Παναγίας Σουμελά, μετά τα μέσα του 19ου αιώνα και τελευταία, πριν από την ανταλλαγή, στη Μητρόπολη Ροδοπόλεως Λιβεράς. Ο Γιάμπολης ποταμός διασχίζει τη Χαράδρα και χύνει τα νερά του στη Μαύρη Θάλασσα, στην περιοχή των Σουρμένων. Κατά τελατέ
τα ψηλά, πατατέλατε τα ψηλά, πατατέλατε τα ψηλά, πράντα πρασινή. Πριν την καταστροφή, ο πληθυσμός της Άντας υπολογίζεται ότι ήταν περίπου 6.000. Χαρακτηριστικό είναι ότι η περιοχή δεν είχε καθόλου μουσουλμάνους. Το 59% των κατοίκων ήταν φανεροί χριστιανοί και το 41% κρυπτοχριστιανοί. Το φαινόμενο αυτό που το συναντούμε και σε άλλες περιοχές όπως Κρόμνη, Σταυρίν, Όφη και αλλού ήταν μια προσποίηση ότι δηλαδή στα φανερά οι κρυπτοχριστιανοί ασπάζονται το Ισλάμ, όμως στα κρυφά διατηρούσαν την ορθόδοξη πίστη και είχαν μυστηριακή ζωή. Ειδικά για τους Αντέους θεωρήθηκε αναγκαίο να προσποιούνται τους μουσουλμάνους για να έχουν δύναμη στις κρατικές αρχές και τα δικαστήρια όταν είχαν διαμάχες με τους γείτονές τους για κάποιες περιοχές. Στη δυτική πλευρά της Χαράδρας, πάνω στο δρόμο, συναντάμε τις ενορίες πιστοφάντων, τσακαλάντων και ισχανάντων. Στον Άγιο Χριστοφόρο της ενορίας πιστοφάντων θα πραγματοποιήσουμε την επιθυμία πολλών Σαντέων. Φέτος το μνημόσυνο που τελούν οι Σαντέοι κάθε χρόνο στην Παναγία Σουμελά, στο Βέρμιο, θα το πραγματοποιήσουμε εδώ, στην Πάτρια Γη, στη γη των προγόνων μας, στη γη της Άντας. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου τον Αγίον ο χορός, έβρεπη γη τη ζωή και την αμπαραδίσου. Έβοκα εγώ την οδόν διά της μετανοίας, το απόλλωρος πρόβατον εγώ ημί, ανακάλεσε με σωτή και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάψουν συγκοσμοστήρες. Τους και κοιμημένους δούλους σου ανάωρεψον, παρόλον αυτό πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μιας θεότητος, ευσεβώς ημνησοβεμόντες. Άγιος Υι, ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης η λατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρτασον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαίρεσαι νυ, η Θεός αρχιτεκούσα εις πάντος σωτηρία. Δίγερς των ανθρώπων εύρωτο τη σωτηρία. Δια σου εύρημε παράδεισον Θεότο και ανή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός.
σου δεμεθά σε πάνω σου και ελέησον. Έτσι ελέησον. Ενηρεώμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και νιών απάρξης των ψυχών, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και εκλεός πεσόντων, εν σαντά πατέρων και αδελφών ημών, και των ανεξορίες εν ερζερούν και χούνους τελειοθέντων, και υπέρ του συγχωρητήνε αυτής πάμπλημένη με υπουσιώνται και ακούσιών, ως Κύριος ο Θεός τάξης τας ψυχάς αυτών ένας αηδίκαι για να πάβονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφηση των αυτής αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών επισώμεθα, Κυρίου δε ηθόμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάει σαρκώσου των θάνατων καταπατήσας, των διάβολων καταργήσας και ζωήν του κόσμου δοσάμενος, αυτός Κύριε ανάβαψε με τα σπιχάς, πάντων των εντάφτα προκεκοιμημένων δούλων σου, των πατέρων, προπατώρων, αδελφών, τέκρων, συγγενών, των υπερ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και πλεός πεσόντων, και των ενεξορίες τελειοθέντων ενερζερούν και χούνουν, και των ενισιερείς ναείς της εκτακόμου σάντας ιερατευσάντων, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρο δίνει λίπη στην αγμόν σου. Πανάμα άρτημα το παραφθείς πρακτενέ λόγου ιέρου η διενείος αγαθός και φιλάνθρωπος. Θεός συγχώρησον. Οτου πες την άνθρωπο σου ζήσεται και έχω αμαρτήσει, και ο αγμός πως αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια του Κυρίου δεηθόμεν. Ότι εσύ ανάσταση ζωή και η μακαρία ανάπαυσης, τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικός εντάφθα αγωνισαμένων και πεσόντων, και των ενεξορίες εν χούνους και αρζερούν τελειοθέντων, πατέρων και αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε εσύ τον άρχος πατρί, το Παναγείο και αγαθό της οποίου σου πνεύματι, ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η επίσημον δόξα σοι. Και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν στα θάνατος βασιλεύς. Και ρασάσαι την νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων προπατώνων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, του Αγίου και δικαίου φίλου αυτού Λαζάρου, του τραημένου και τα ψυχά των εξημών μεταστάντων του αυτού, σκηνές δικαίων τάξεων κόλπησε Αβραάμ, πάψε εμάς δε, αυτούς δε συγχωρήσε εμάς δε ίσο, καθώς και φιλάνθρωπος. Αιωνία για τα θύματα των εξοριών και του χαλασμού του ολοκαυτώματος της Άντας και μεταφέρουμε το μήνυμα ότι τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους δεν τους ξέχασαν, αλλά στην νέα Παναγία Σουμελά στην Καστανιά Βερμίου κάθε χρόνο τους τιμούν και σπουδάζουν την ιστορία της ηρωικής Άντας και θυμούνται τους αγώνες αλλά και τα μαρτύριά τους κατά την εξορία στο Ερζερούν και στο Χούνους. Ας είναι αιωνία του η μνήμη, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον. Στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου του 1921,